إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنحيزما ترغو تو إمام تو علامة تو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترغو الوصية الصغرى تو ميكرو Ισλαμικό κληροδότημα. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε κάνει μία εισαγωγή και συγκεκριμένα είχαμε καταπιαστεί με την βιογραφία του Ιμάμ Ιμπν Ταημία Ραχιμαχουλλάχ. Σήμερα θα δούμε μερικές πληροφορίες για το έργο και για τις ερωτήσεις που παραθέτει ο λόγιος στον Ιμάμ Ιμπν Ταημία Ραχιμαχουλλάχ. Αλ-Ουασία σημαίνει, σαν λέξη, το κληροδότημα. Για την ακρίβεια έχει πολλές έννοιες, όπως συμβουλή, όπως παρακαταθήκη, κάτι που αφήνει κάποιος που πρέπει να φυλαχτεί και να τηρηθεί. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη δώρο. Πιο σωστά, μια συμβουλή που αφέθηκε για τους άλλους, για τις επόμενες γενιές, έτσι ώστε να ωφεληθούν. Το κληροδότημα αυτό, η παρακαταθήκη αυτή, περιέχει σπουδαίες διδασκαλίες, σπουδαίες ωφέλειες για έναν μουσουλμάνο και έχει να κάνει με διάφορα πεδία της Ισλαμικής μελέτης, της Ισλαμικής επιστήμης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στο πρακτικό. Καταπιάνεται με την λατρεία, με τις καθημερινές συνήθειες που έχουμε σαν μουσουλμάνοι, ακόμα και με δοσοληψίες, με εμπόριο και με την Ισλαμική συμπεριφορά και πολλά άλλα. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, αυτή η συμβουλή, αυτή η παρακαταθήκη, αυτό το κληροδότημα γράφτηκε κατόπιν μιας ερώτησης που έγινε στον Ιμάμ Ιμπν Ταημία Ραχιμαχουλλάχ από τον σπουδαίο λόγιο Abd al-Qasim Ibn Yusuf, ο οποίος δείχνει ένα εντυπωσιακό ζήλο, μια αγάπη, έναν ενθουσιασμό, μια λαχτάρα για μάθηση, και είναι λόγιος, είναι άλιμ του Ισλάμ και μάλιστα ένας εξαιρετικός άλιμ, και παρόλα αυτά ρωτάει για να μάθει. Και αυτό βεβαίως είναι ένα μάθημα, ένας τρόπος συμπεριφοράς ακόμα και για εμάς. Όποιο επίπεδο γνώσης και αν φτάσουμε, μικρό ή μεγάλο, πρέπει να ρωτάμε τα άτομα αυτά που στέκονται σε ανώτερη θέση από εμάς όσον αφορά την γνώση και την εμπειρία. Το κληροδότημα αυτό, η ουασία αυτή, δεν απευθύνεται μόνο σε ένα λαϊκό μουσουλμάνο, δεν απευθύνεται μόνο σε έναν μαθητή γνώσης, σε έναν τάλιμπ, αλλά και σε έναν άλιμ, σε έναν λόγιο του Ισλάμ. Όλοι μπορούν να επωφεληθούν από την διδασκαλία αυτής της παρακαταθήκης. Και η συμβουλή αυτή, λέει ο Σέιχ Άμπντουρραζάκ Αλ-Μπαντρ Χαφιδαχουλλάχου Τα'άλα, γιατί διαβάζουμε την επεξήγηση, όπως είπαμε, περιληπτικά, συγκεφαλαιωτικά από τον σχολιασμό του Σέιχ Άμπντουρραζάκ Αλ-Μπαντρ, λέει αυτή η ουασία διαβάστηκε αρκετές φορές από τους μαθητές του Ιμάμ Ιμπν Ταημία Ραχιμαχουλλάχ και λέγεται ασσούγρα, η μικρή παρακαταθήκη, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγεθος της έκθεσης ως μέγεθος. Παρόλα αυτά, η πνευματική ωφέλεια είναι τεράστια, όχι απλά μικρή. Επίσης λέγεται ότι ονομάστηκε ασσούγρα έτσι ώστε να διαχωριστεί, να διαχωρίζεται από ένα άλλο έργο του Ιμάμ Ιμπν Ταημία Ραχιμαχουλλάχ που λέγεται Al-Kubra, Al-Wasiyyah al-Kubra, η μεγάλη παρακαταθήκη. επίσης γραμμένο από τον Ίμπν Ταημία ραχιμαχουλλά. Και τη μελέτη αυτή την βρίσκουμε και με τον τίτλο Al-Wasiyyah του Αμπουλ-Κάσιμ, έτσι, η παρακαταθήκη που αφέθηκε στον Αμπουλ-Κάσιμ, τον λόγιο που έκανε την ερώτηση. Το έργο αυτό, όπως παρατηρήσαμε και στην βιογραφία του Ίμπν Ταημία στο προηγούμενο μάθημά μας, στηρίζεται πάνω σε μία ερώτηση, γράφεται κατόπιν ερώτησης, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που εντοπίζεται στα έργα του Ιμάμ Ίμπν Ταημία ραχιμαχουλλά. Γράφει εφόσον του έχει ζητηθεί. Επίσης, άλλο ένα χαρακτηριστικό των βιβλίων του Ιμάμ είναι ότι τιτλοφορούνται με βάση τις περιοχές που γράφονται τα έργα ή με βάση τις περιοχές στις οποίες απευθύνεται, δηλαδή στους κατοίκους. Ο Σέιχ Αμπντουρραζάκ χαφιδαχουλλάχου τα'άλα παρατηρεί τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο κάνει ντάουα ο Σέιχουλ Ισλάμ, μια ντάουα που συνοδεύεται με γνώση, με σοφία, με ειλικρίνεια, με καλοσύνη, με ευγένεια, με εξυπνάδα, με κατανόηση και το θεμέλιο για να στηριχτούν όλα αυτά, υπομονή. Υπομονή σε όλες τις επιθέσεις, κριτικές, λασπολογίες, συκοφαντίες, γιατί ο ντάια, αυτός που καλεί, πέρα από την γνώση και πέρα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ούτως ώστε να τον βοηθήσουν στην ντάουα, το θεμέλιο για όλα αυτά είναι ο σαμπρ, η υπομονή. Η υπομονή στις επιθέσεις, στις λεκτικές επιθέσεις, στις συκοφαντίες, σε άτομα που δήθεν στο όνομα της συμβουλής σε κουτσομπολεύουν και σε λιδωρούν. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ο Σέιχουλ Ισλάμ Ιμπν Ταημία ραχιμαχουλλάχ τα χρησιμοποίησε απέναντι στους Αχλουλ Μπιντα'α και στους πλανεμένους, στους αιρετικούς και πλανεμένους, άτομα που δεν γνώριζαν, άτομα που μεγάλωσαν με τοπικές πλανεμένες κουλτούρες, ήθη και έθιμα. Ο τρόπος που τους προσεγγίζει ο Ιμάμ Ίμπν Ταημία ραχιμαχουλλάχ είναι εξαιρετικός, είναι διδακτικός και διδακτικός και για εμάς το πώς να προσεγγίσουμε για ντάουα. Τους επεξηγεί το λάθος με επιχειρηματολογία, με αποδείξεις, με σοφία από το Κοράνι και από την Σούννα και από την κατανόηση των Σέλαφ, των ενάρετων μουσουλμάνων προκατόχων μας. Δεν επιτίθεται με σκοπό να επιτεθεί, αλλά επεξηγεί σαν δάσκαλος το λάθος, έτσι ώστε να διορθωθεί. Αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός δεν είναι η επίθεση, ο σκοπός είναι να διορθώσουμε το λάθος με γνώση. Και αυτή ήταν η διδασκαλία του ραχιμαχουλλάχ. Ο Σέιχ Αμπντουρραζάκ αφιερώνει έναν ορισμένο χρόνο για να μας πει, για να μας μιλήσει για την προσωπικότητα και του Αμπουλ-Κάσιμ Ιμπν Ιούσουφ, του ατόμου που έκανε την ερώτηση. Ο Αμπουλ-Κάσιμ ήταν ένας ταξιδιώτης, ταξίδευε συχνά, ταξίδευε για να μάθει ισλαμική γνώση, να μάθει αχαντίθ, θουκ, ισλαμική νομολογία και άλλες ισλαμικές επιστήμες. Ζητούσε γνώση, την αναζητούσε, όπως βλέπουμε και από την ερώτηση, και αναζητούσε γνώση ακόμα και όταν έφτασε στο επίπεδο του Άλιμ. Και ο Ιμάμ Al-Dhahabi, λέει ο Σέιχ Αμπντουρραζάκ, παρουσιάζει τον Αμπουλ-Κάσιμ ως Ιμάμ, ηγέτη, Μουχάντιθ, λόγιο των αχαντίθ, των προφητικών ρήσεων, Άλιμ της θρησκείας. Γεννήθηκε το 670 και πέθανε το 730 Χιτζρι, περίπου συνομήλικος του Ίμπν Ταημία. Και παρόλα αυτά, δίχως εγωισμούς ή κομπλεξισμούς, ζητούσε γνώση από τον Ίμπν Ταημία. και πραγματικά από αυτό μαθαίνουμε πολλά σαν μουσουλμάνοι, πράγματα που έχουμε ανάγκη σήμερα να υλοποιήσουμε σαν συμπεριφορές. Δεν υπάρχει εγωισμός. Δεν υπάρχει εγωισμός. Ο Αμπουλ Κάσιμ τόνισε ότι ωφελήθηκε σε άλλα έργα του, ότι είχε ωφεληθεί εξαιρετικά από την Ισλαμική παρακαταθήκη του Ιμάμ Ιμπν Ταημία, από το συγκεκριμένο έργο δηλαδή, και αυτό γιατί το κατάλαβε, το κατανόησε με γνώση και έπειτα με πράξεις, και εκεί ακριβώς εστιάζει ο Ιμάμ Ιμπν Ταημία ραχιμαχουλλάχ, όχι απλά να μαθευτεί κάτι απ' έξω, να το αποστηθήσεις απαραίτητα, αλλά να κατανοηθεί. Η γνώση έχει ανάγκη της πράξης. Γνώση και πράξεις έχουν προϋπόθεση την σωστή κατανόηση, όχι την κατανόηση που νομίζουμε εμείς ή προσπαθούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα μέσω στοχασμού και λογικοποίησης. Όχι απλά να διαβάσουμε, όχι απλά να μελετήσουμε, αλλά να κατανοήσουμε, να γίνει κατανοητό αυτό που μελετάμε. Ιδάλλως δεν έχει νόημα. Σωστή κατανόηση, σωστή πρακτική και επίσης πολύ σημαντικό, προσκόλληση στην σούννα του προφήτη σαλλαλάχου αλέιχι βασάλλαμ. Και αυτή η θεματολογία, αυτό το πώς να το πούμε, αυτή έτσι η ιδέα, η σκέψη εμφανίζεται συνεχόμενα ως επανάληψη ως προς το κομμάτι της ορθής κατανόησης, ορθής πρακτικής και ορθής στήρησης της Σούννα, και θα το βλέπουμε αρκετά στο έργο του Ιμάμ Ιμπν Ταημία ραχιμαχουλλάχ. Για ποιο λόγο, κάποιος μπορεί να ρωτήσει, για ποιο λόγο αυτή η επανάληψη που πολλές φορές σε ακούμε συνέχεια να λες, γνώση, πράξεις και σωστή κατανόηση? Διότι όπως λέει και ο Αλάμα, η επανάληψη είναι η ουσία της εκμάθησης. Η επανάληψη είναι αυτή που σε κάνει να μαθαίνεις. Η Ουασία Σόγρα γράφτηκε πριν ολοκληρώσει με Ιμπν Ταημία τα 36 του χρόνια, και ο Αμπουλ Κάσιμ περιγράφει στο ερώτημά του τον Ιμάμ Ιμπν Ταημία ως Σέχ, Φακίχ, ευγενή ημάμι, έτσι, νομολόγο της θρησκείας, γνώστη, τον αποκαλεί ακόμα με μια πολύ έτσι βαριά, με ένα πολύ βαρύ τίτλο, ως τελευταίο από αυτούς που έχουν απομείνει από τους Σέλεφ, και βεβαίως αυτό σημαίνει ακόλουθος τους, αλλά σαν τίτλος είναι πραγματικά πολύ τιμητικό να σε πει ένας άλιμ από αυτούς που έχουν μείνει από τους τελευταίους των Σέλαφ και πρωτοπόρο των επόμενων γενεών, πρωτοπόρος των επόμενων γενεών που ακολούθησαν, και έπειτα τον χαρακτηρίζει ως εξαιρετικό, συναρπαστικό ρήτορα που εκφράζεται εύγλωτα και τον πιο γνώστη. Άλλη μια πολύ έτσι βαρισίμαντη δήλωση, τον πιο γνώστη που έχει συναντήσει στην Ανατολή και την Δύση, τον Τακίουντίν Αμπουλ Αμπάς Αχμαντ Ιμπν Ταημία ραχιμαχουλλάχ. Πολύ έτσι δυνατές, έντονες αναφορές και όλα αυτά εξαιτίας της γνώσης του, των πράξεων του, του χαρακτήρα του, της διδασκαλίας του. Και τέτοιες δηλώσεις από τον Αμπουλ Κάσιμ έχουν μεγάλη βαρύτητα, διότι όπως είπαμε ο Αμπουλ Κάσιμ, ένα άτομο, ένας άλιμ, να σε χαρακτηρίζει ως τον πιο γνώστη που έχει συναντήσει, και είναι ταξιδιώτης. Έχει ταξιδέψει, έχει πάει παντού για να αναζητήσει, να μελετήσει Ισλαμική παιδεία, να μορφωθεί, και να λέει για έναν άνθρωπο τον πιο γνώστη που έχει συναντήσει στην Ανατολή και στη Δύση. Τι είναι αυτό που ζήτησε ο Ιμάμ Αμπουλ Κάσιμ? Διαβάζουμε από το κείμενο: ζήτησα να με κατευθύνει σε αυτό που θα θέσει ορθά τα ζητήματά μου, που αφορούν τη θρησκεία μου, τα επίγεια θέματά μου, να με στρέψει σε βιβλία στα οποία θα μπορώ να στηριχτώ, σε θέματα γνώσης των αχαντίθ και ομοίως για άλλες επιστήμες της Σερία, να στρέψει την προσοχή μου προς τις καλύτερες ενάρετες πράξεις μετά τις υποχρεωτικές και να μου εξηγήσει αυτούς τους στόχους, τους σκοπούς που πρέπει να υπερτερούν έναντι άλλων, και όλα αυτά να μου τα επεξηγήσει με περιεκτικές οδηγίες. Πραγματικά μόνο ένας άλιμ θα είχε συνοψίσει όλες αυτές τις ερωτήσεις, τις σπουδαίες ερωτήσεις, σε μία παράγραφο, σε μία μικρή παράγραφο. Μια παράγραφο που καταγράφει σε μορφή ερωτήσεων ό,τι σχεδόν έχει ανάγκη ένας μουσουλμάνος για να τηρήσει την πίστη του ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο που μελετάμε και αλχαμδουλιλlah που ο Αλλάχ μας το έχει κάνει διαθέσιμο, Ινσάλλα θα μας το κάνει διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα για τα αδέρφια μας τους Έλληνες μουσουλμάνους και για τον κάθε έναν που μιλάει την ελληνική. Τι είναι αυτό? Το πρώτο ερώτημα που ρωτάει: τι είναι αυτό ισλαμικά που θα θέσει ορθά τα ζητήματά μας, τα θρησκευτικά μας θέματα και τα επίγεια? Όχι μόνο τα θρησκευτικά, αλλά και τα επίγεια. Πώς να συμπεριφερθώ στα θρησκευτικά μου θέματα, αλλά και πώς να συμπεριφερθώ στα επίγεια αυτής της ζωής που ζω. Ποια συμβουλή υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να είμαι επιτυχημένος σαν μουσουλμάνος στην πίστη μου, στη θρησκεία μου, όπως επίσης και στην ντούνια, στην επίγεια ζωή που ζω? Το δεύτερο ερώτημα: ποια βιβλία είναι αυτά στα οποία μπορώ να στηριχθώ σε θέματα ισλαμικής γνώσης, σε θέματα προφητικών ρήσεων, προφητικές διδασκαλίες, δηλαδή αχαντίθ, όπως επίσης σε θέματα σαρία, ισλαμικού νόμου. Συγκεκριμένα εδώ αυτό που εννοεί είναι τι είναι χαλάλ και τι είναι χαράμ, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Ποιες πράξεις, το τρίτο ερώτημα, ποιες πράξεις είναι αυτές που στέκονται ως εθελοντικές, έτσι ώστε να τελειοποιήσω τις πράξεις λατρείας και μέσα από αυτές τις εθελοντικές να ασφαλίσω τις υποχρεωτικές, διότι οι εθελοντικές ασφαλίζουν τις υποχρεωτικές. Το τέταρτο ερώτημα: ποιοι είναι οι στόχοι, ποιους στόχους πρέπει να έχω, ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός μου, και συγκεκριμένα οι στόχοι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι που στέκονται ως ανώτεροι έναντι άλλων? Δηλαδή, πού πρέπει να δώσω βάση, τι να έχω στόχο, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου σαν μουσουλμάνος? Και το πέμπτο ερώτημα και το τελευταίο: όλα αυτά τα παραπάνω, ο Ιμάμ Αμπουλ Κάσιμ ζητά, και πολύ σωστά αυτό το τονίζει, τα ζητά με ορθή κατανόηση, με οδηγίες, όχι απλές ξερές πληροφορίες. Θέλει κατανόηση. Αυτήν την απάντηση να την κατανοήσει. Μια απάντηση που θα δοθεί σε μορφή ισλαμικής παρακαταθήκης, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τις υπόλοιπες ισλαμικές γενναίες. Ένα έργο λοιπόν που επικεντρώνεται στην τάκουα, την θεοσέβεια, την θεοφοβία και στο ημάν και στην πίστη. Πώς να αποκτήσουμε τάκουα και ημάν. Ερωτήσεις και απαντήσεις που όλοι οι μουσουλμάνοι έχουν ανάγκη. Όχι μόνο οι μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν έχουν γνώση, δεν γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν, αλλά ακόμα και οι μαθητές γνώσης. Αυτή λοιπόν είναι η Ουασία Σόγρα που θα δούμε, Ινσάλλα. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα βρισκόμαστε στο κομμάτι το εισαγωγικό. Είδαμε την βιογραφία του Ιμάμ Ιμπν Ταημία συνοπτικά. Βλέπουμε το περιεχόμενο της παρακαταθήκης αυτής και Ινσάλλα την επόμενη φορά θα είμαστε σε θέση να μπούμε στην έκθεση και να την μελετήσουμε, και όπως είπαμε διαβάζεται συγκεφαλαιωτικά από την επεξήγηση του Σέιχ Αμπντουρραζάκ Αλ-Μπαντρ Χαφιδαχουλλάχου Τα'άλα. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad.